λοιπόν οι αρχές τα αποτελέσματα. Όπως φαίνεται, τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στη μοτοσυκλέτα και στα αυτοκίνητα ανήκουν σε έναν άνδρα ο οποίος μένει εκεί στην περιοχή και είναι σεστημασμένος. Έχει συλληφθεί στο παρελθόν, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, για υπόθεση βιασμού. Υπάρχει και μία πληροφορία, η οποία όμως προς το παρόν τουλάχιστον δεν ανακοινώνεται επίσημα, η οποία λέει ότι πιθανότατα να έχει καταγραφεί και η φιγούρα του άνδρα αυτού από κάποια κάμερα που υπήρχε εκεί στην περιοχή, στην γειτονιά, στην οποία έγινε το στιγμό έγκλημα. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, οι αρχές γνωρίζουν με ποιον άνθρωπο έχουν να κάνουν. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη πράγματι. Οι αρχές γνωρίζουν το δράστη. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι θέμα χρόνου η σύλληψή του. Ιρός, ευχαριστώ πολύ.